Αρκαδία 938. Πάμε λοιπόν, 9 και 38 πρώτα λεπτά εδώ στον Αρκαδία 938. Τρίτη σήμερα, 3 Αυγούστου του 2021. Και προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε μία μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, την κυρία Ελένη Δήμου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δήμου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Παρακαλώ, για όνομα Θεού. Καλό μήνα να έχουμε όλοι και καλή δύναμη. Επίσης, μακάρι σε όλους μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί έχουμε και τον καύσωνα πάνω από το κεφάλι μας, που είναι κάτι φρικτό για όλο τον κόσμο. Επιδεινώνει την ήδη άσχημη κατάσταση ο καύσωνας. Ναι, ακριβώς. Ο καύσωνας, η πανδημία. Πολλά μαζί. Πάνω. Η οικονομική κρίση που πολλά χρόνια έχει κρατήσει κι αυτή. Ακριβώς. Μαζί με την οικονομική κρίση έχουμε δει τελικά και την κρίση των αξιών να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απόλυτα. Αυτά που θέλουμε να βλέπουμε και θα μας τα χαρίσετε είναι όμορφες μουσικές βραδιές. Μία τέτοια βραδιά θα μας χαρίσετε εσείς στις 6 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο της ΑΣΕΑΣ. Μπαίνω λίγο απότομα στο θέμα. Όχι, παρακαλώ, δεν πειράζει. Γιατί στις συζητήσεις μου με τους καλλιτέχνες ξεφεύγουμε, πιάνουμε άλλα θέματα. Είναι πολύ λογικό. Ναι. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει. Ακούτε και το γάτο μου. Αχ, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Αυτό είχε ξεκινήσει πριν μας χτυπήσει στην πόρτα η πανδημία. Ναι. Σταμάτησε απότομα και τώρα συνεχίζουμε πάλι. Αλλά ένας λόγος παραπάνω σημαντικός σε αυτή την συναυλία είναι ότι τα έσοδα θα διατεθούν για τους πυροσβέστες. Ναι, ναι. Πρόκειται να ενισχυθεί ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης. Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι ένας ακόμα λόγος σημαντικός για όσους φίλους αγάπησαν τον Γιάννη Σπανό. Mm-hmm. Θεωρούν ότι μπορώ να τον εκπροσωπήσω εντός εισαγωγικών, να είναι κοντά μας την Παρασκευή. Τους υποσχόμεθα εγώ και οι συνεργάτες μου έτσι μια υπέροχη μουσική βραδιά, όπου νομίζω ότι ξυπνάει μνήμες και δημιουργεί καινούργιες αναμνήσεις. Ήταν μια εποχή αυτή, όταν είχατε τη δική σας συνεργασία, που πραγματικά έχει αφήσει ένα ιδιαίτερο στίγμα. Μιλάμε για άλλο είδος μουσικής, άλλα ήταν τα κίνητρα τότε των συνθετών. Σε κάθε εποχή είναι διαφορετικά βέβαια και οι αφορμές για να δημιουργήσει κάποιος, είτε μιλάμε για συνθέτη είτε μιλάμε για στιχουργό. Αλλά υπήρχε σαφώς ένα διαφορετικό τελείως χαρακτηριστικό σε εκείνη την εποχή. Υπήρχε ένας ρομαντισμός, υπήρχε μια λεπτότητα στον τρόπο με τον οποίο εξέφραζαν τα πάντα στιχουργικά. Ναι. Και υπήρχε και βεβαίως λόγω της εποχής, υπήρχε τελείως διαφορετικός τρόπος ερμηνείας. Γιατί και η ερμηνεία θεωρώ ότι έχει εποχές. Σας βρίσκω και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Πραγματικά σας βρίσκω έτσι μέσα στα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κριτική σας πραγματικά έτσι με εντυπωσιάζει, δεν σας κρύβω. Σας ευχαριστώ. Γιατί καταλαβαίνετε, μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους όταν δίνω συνεντεύξεις. Τα ίδια. Και δεν επισημαίνουν πράγματα. Αυτό που κάνατε μόλις τώρα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι εποχές αλλάζουν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ξέρετε, κάθε γενιά που περνάει και πάει πίσω και υποδέχεται την καινούργια, πάντα βρίσκει πράγματα τα οποία δεν συμφωνεί. Με τα οποία δεν συμφωνεί. Και είναι υγιές αυτό, έτσι. Είναι ο νόμος της εξέλιξης αυτό. Ναι, γιατί βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε τουλάχιστον στο χώρο του πολιτισμού, του μουσικού πολιτισμού. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα έλεγα ότι είμαστε έτσι υπέροχα καλύτερα. Δεν είμαστε υπέροχα καλύτερα. Νομίζω ότι ξέρετε τι αίσθηση έχω, ότι δεν γίνονται από καρδιάς πράγματα.
Θα συμφωνήσω. Γίνονται για να γίνουν. Ναι, ναι. Ας κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχουμε. Πρέπει να... Δεν βρίσκω ψυχή, πιστέψτε με. Αυτή τη δυνατότητα την είχα από μικρό παιδί. Μ' άγγιζαν πράγματα που και πιστεύω μέχρι σήμερα ότι πραγματικά είχαν ψυχή. Ναι. Είχαν αγωνία να μεταδοθεί αυτή η αγάπη, αυτή η συγκίνηση να μεταδοθεί. Και αυτό ήταν... Με συγχωρείτε, πάλι, που ναι. πραγματικά οι μεγάλοι συνθέτες ναι. το κατάφεραν. Mm-hmm. Γιατί κάναν πράγματα, γιατί όχι έπρεπε, αλλά τους έβγαιναν να κάνουν. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να κάνουν. Αυτό το πρέπει στη μουσική δεν είναι καλό. Πάντως θεωρώ ότι και μέσα από τη μουσική, κυρία Δήμου, αποτυπώνεται τελικά το στίγμα της κάθε εποχής. Δηλαδή ναι, τότε, ναι, ναι. τότε με εκείνες τις δημιουργίες ναι. φαινόταν ο ρυθμός με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι, αισθάνονταν και εκφράζονταν. Τώρα mm-hmm. που έχουν μπει όλα σε μια πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα, άλλοι ρυθμοί, πολύ πιο έντονοι ρυθμοί και αυτό το βιαστικό, αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει ψυχή γιατί πάμε να το κάνουμε. Να εντυπωσιάσουμε, ναι, να εντυπωσιάσουμε, να δείξουμε κάτι που θα κάνει αίσθηση, χωρίς να αφήσει όμως μια επίγευση μετά, την οποία θα έχουμε να θυμόμαστε. Ναι. Είναι ξεκάθαρα χαρακτηριστικό όμως αυτής της εποχής πλέον αυτό. Βλέπουμε ότι η εικόνα κυριαρχεί παντού. Θα κοιτάξουμε περισσότερο το στήθος της τραγουδίστριας και το ποπουδάκι της και πόσο γυμνά τα εκθέτει κάθε φορά, παρά το πώς μπορεί να ερμηνεύσει και αν μπορεί, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Απόλυτα, απόλυτα και πάλι. Ναι, δυστυχώς είναι εποχή της εικόνας, γι' αυτό λέω ότι δεν, μουσικά δεν έχουμε πάει παρακάτω. Ναι. Δεν βλέπετε ότι ακόμα και στην παγκόσμια δισκογραφία ξαναεπιστρέφουν, βέβαια όχι με μεγάλη επιτυχία για μένα, ναι. όπως και στην Ελλάδα έχει γίνει. Mm-hmm. Γίνονται κάποιες επανεκτελέσεις, κάποια πειραγμένα, πειράζουν κάποια τραγούδια. Ναι. Με την προσωπική τους ιστορία αυτά τα τραγούδια, αυτές οι μουσικές, mm-hmm. οι οποίες δεν είναι πάντα καλές. Όχι, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς. Δεν είναι καλές. Αλλά πρέπει δεν ξέρω... να το παραδεχτούμε αυτό. Ίσως όμως να αξίζει τελικά τον κόπο ακόμα και αυτό το κακέκτυπο το οποίο κυκλοφορεί, ώστε να φέρουμε σε επαφή το νέο με το παλαιότερο. Ίσως. Ναι. Με μεγάλο ίσως ρίσκο. Είναι... Ναι, ίσως είναι μια ευκαιρία. Ναι, πραγματικά. Αλλά ξέρετε, αυτό στην ταχύτητα που λίγο πριν αναφέραμε, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ εφικτό. Δηλαδή, ο νέος που θα ακούσει κάτι και μπορεί να του κάνει ένα κλικ. Ναι. Μπορεί να μην μπει στη διαδικασία να πει, μωρέ, γιατί αν δεν έχει κάποιον να το πει, έλα να σου πω, αυτό το τραγούδι, ας πούμε, το έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Mm-hmm. Το έχει τραγουδήσει η Νένα Βενετσιάνου. Δανείζομαι. Ναι. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να το ακούσεις και εκείνο να δεις πόσο ωραίο ήταν. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν δεν υπάρχει αυτή η γνώση, ναι. θα μείνει σε αυτό που ακούει τώρα. Ερχόμαστε λοιπόν και στη δομή της ελληνικής οικογένειας, γιατί όταν εγώ ήμουν παιδάκι και η μαμά μου καθόταν να πλέξει, ξέρω εγώ, ή να καθαρίσουμε μαζί φασολάκια. Και έβαζε ναι. εκείνη την ώρα την κασέτα και έπαιζε ακόμα πιο παλιά κομμάτια, και του 50 ναι. και του 60 και άλλα. Βέβαια, βέβαια. Και τα υπέροχα και τα ρισοργήματα. Βέβαια. Και έχω φτάσει τώρα στα 46, σχεδόν 47 και τα έχω και τα θυμάμαι. Αλλά εγώ με τον ίδιο τρόπο, παράδειγμα, δεν κάθομαι να το περάσω στα δικά μου τα παιδιά, τα οποία είναι αφημένα μέσα στο διαδίκτυο. Και, και στο νέο ρεύμα που παρουσιάζει, καλά τηλεόραση δεν βλέπουν, αλλά το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη πηγή πληροφορίας πλέον για τα παιδιά και ενασχόλησης. Χάνεται αυτή η επαφή, οπότε γίνονται σε κάποια φάση απεχνωσμένες προσπάθειες να έρθει μια επικοινωνία με το παλαιότερο, για να υπάρχει μια ιδέα, ρε παιδί μου, έστω ότι υπήρχε και αυτό, ξέρεις, κάποτε. Εγώ δεν λέω πάντα ότι το παλαιότερο σε όλα του ήταν καλύτερο. Mm-hmm. Θα συμφωνήσουμε, ναι, ναι. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι ποια είναι δική σας ευθύνη. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, το δικό μου το παιδί, γιατί έχω ένα γιο 28 χρονών, ναι. Στο σχολείο, προφανώς από το σπίτι τα παιδάκια, από μικρά, πολύ μικρά, αναφέραν διάφορα έτσι λαϊκότροπα τραγούδια, mm-hmm. εποχιακά τραγούδια, ξέρετε τώρα, ναι, 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 ναι. επιτυχίες και τα λοιπά, τις εποχές και αυτά. Εκείνος δεν είχε ιδέα, mm-hmm. γιατί στο σπίτι δεν άκουγε τέτοια πράγματα. Ναι. Ούτε έμπαινε διαδικασία στο διαδίκτυο να μπει για να ακούσει. Γιατί πιστεύω ότι και το σπίτι, επειδή είναι το πρώτο σχολείο, mm-hmm. είναι το δεύτερο σαφέστατα το σχολείο με τις συναναστροφές ναι. που θα γίνουν mm-hmm. και επηρεάζονται τα παιδιά. Αν δεν ξέρεις, είσαι βλάκας, αν δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν τ' άλλο. Ναι. Αλλά
όταν από το σπίτι έχεις βάσεις, κάνεις επιλογές σου, ακόμα και σαν μικρός. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Και ακόμα και μέσα από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού και της μουσικής παιδείας φαίνεται η αδυναμία που έχουμε αρκετοί γονείς στο να βάλουμε, να δώσουμε τέλος πάντων τα σωστά ερεθίσματα στα παιδιά. Ξέρετε, ναι, ό,τι ακούμε εμείς, ό,τι αρέσει σε εμάς, ακούνε και τα παιδιά μας. Ναι, είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό. Μετά να το μεταφέρουν στο σχολείο και να μιλήσουν για αυτό που... δεν μπορεί να ακούσει, ας πούμε, κλασική μουσική σε ένα σπίτι και το παιδί, ας πούμε, δεν θέλω να δανειστώ ονόματα, να πάει σε ένα άκρος επιτυχημένο τραγούδι της εποχής. Ναι, ναι, ναι. Είναι τελείως, είναι άλλη διάσταση. Έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχω, νομίζω. Τουλάχιστον συμφωνούμε, οπότε εντάξει. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι έχουμε άδικο, αλλά υπάρχουν απόψεις και απόψεις. Και είναι όλες σεβαστές, αρκεί να εκφράζονται με ευγένεια πάντα. Το παιδί μου, του αρέσει η ηλεκτρονική μουσική. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν προσπάθησα να το αποτρέψω, απλά του έλεγα, ας πούμε, ότι εμένα, επειδή τραγουδάω και έχω ανάγκη να ταυτιστώ με τη μελωδία που θα ακούσω, να την ψιθυρίσω δηλαδή, και όχι τον ρυθμό, δεν μου αρέσει γι' αυτό το λόγο. Ναι. Κατανοητό, μητέρα. Mm-hmm. Κατανοητό. Εμένα όμως μ' αρέσει, okay, αλλά παράλληλα ακούει πράγματα... Αλλά ωστόσο του έχει κάνει τις επιλογές του. Και τις επιλογές του, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Ναι, 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 ναι. Η πανδημία στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσουν πολλά προβλήματα, κάποιοι να πατήσουν πάνω σε αυτήν προκειμένου να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και ανθρώπους. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Πάντα. Ο καλλιτεχνικός χώρος ήταν ένας από αυτούς που επλήγησαν βάναυσα από την πανδημία, με όσα αυτά επέφερε, αυτή μάλλον επέφερε στη ζωή μας, ναι, η διαχείρισή της. Η μουσική κολλάει. Θα την ήθελα, ναι, θα την ήθελα την ο συνοστισμός στα λεωφορεία, στο μετρό, προχθές είχα συναυλία στη Σύρο. Ναι. Εάν θα δείτε, επειδή εγώ πάντα πηγαίνω με τους συνεργάτες μου, δεν είμαι... εκτός των συνεργατών, δηλαδή ταξιδεύω εγώ με ένα αεροπλάνο και τα παιδιά πάνε με ένα πλοίο. Λοιπόν, η επιστροφή μας ήταν το κάτι εξωφρενικό. Μας πέρασαν σαν... Πώς είναι... Έχετε δει το τσοπάνι πώς φωνάζει τα πρόβατα? Ναι, άμα. Τα πρόβατα, κανονικά έτσι με την κλίτσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι μας βάλανε από τον γκαράζ, παρακαλώ, γιατί είχε καθυστερήσει το πλοίο. Ναι. Και μας βάλανε από τον γκαράζ ανθρώπους στιβιασμένους, ο ένας πάνω στον άλλον, γρήγορα για να κλείσουν οι μπουκαπόρτες να φύγει το καράβι. Ναι. Ήτανε κάτι το εξωφρενικό. Και εκεί αναρωτιέμαι, ρε γαμώτο, δεν κολλάνε εδώ. Εδώ δεν θα κολλήσουν οι άνθρωποι, δεν θα κολλήσουμε. Μόνο στη μουσική που κάθονται με απόσταση... Γιατί δεν ξέρω για τα μπουζούκια, γιατί είχα και μια πρόσφατη έτσι εμπειρία. Ναι. Πήγα να δω ένα φίλο, γιατί είναι φίλος ο Πάνος ο Κιάμος. Ναι. Και ήμουν προχτές εκεί. Λοιπόν, τσεκάρουνε και διπλοτσεκάρουνε στην είσοδο, ναι, γιατί είπε ότι μόνο οι εμβολιασμένοι θα μπαίνουνε. Ναι. Λοιπόν, τσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Ήταν σε αποστάσεις, ήταν μια χαρά. Διασκέδασε ο κόσμος, πέρασε καλά. Και έκανα, κοίταζα γύρω μου, κοίταζα και σε ένα κοίταζα. Ωστόσο, μπορεί στα μπουζούκια να είναι διαφορετικά, γιατί θες φωτίς, θες να χορέψεις, θες αυτό. Εμείς που κάνουμε τις συναυλίες, που έχει ένα διαφορετικό τρόπο ακρόασης. Ναι. Δεν ξέρω γιατί κολλάνε οι άνθρωποι. Πώς μπορεί να κολλάνε, να έχουν θέμα με την πανδημία σε τέτοιους χώρους. Ώρες-ώρες φαντάζει ότι ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Γιατί είναι... Δεν ξέρω, πραγματικά σας λέω, αν το βλέπατε προχτές αυτό... Έλεγχο σας κάνανε καθόλου για... Ναι, μας κάνανε έλεγχο. Ναι. Με τα χαρτιά, εγώ το είχα και στο κινητό μου όλα, γιατί είμαι εμβολιασμένη διπλά, με τις δύο δόσεις εννοώ και τα λοιπά. Ναι, όχι, το κάνανε αυτό τον έλεγχο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις... Τσούρμο, ολούρμο που λένε μέσα, δηλαδή δεν φαντάζεστε τι ήταν αυτό.
Δεν φαντάζει και μέσα από τον γκαράζ, έτσι. Που μόλις έχουν μπει αυτοκίνητα, που καταλαβαίνετε πόσο, πώς το λένε, έχει συσσωρευτεί μέσα στον γκαράζ όλα αυτά τα αυτοκίνητα που μπήκανε το σύννεφο από το καφέριο. Πω, βέβαια, εντάξει. Και μία φορά να έχουμε ταξιδέψει με καράβι, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ζέστη, εικόνα. Και με τη ζέστη, διότι ήμασταν μέσα στη ζέστη, έτσι, μέσα στο κάψωνα. Ναι. Δηλαδή, δεν φαντάζεστε, εκεί δεν υπάρχει ανησυχία για το πλήθος, μην πάθει κάτι, μην κολλήσει. Δεν ξέρω, πραγματικά σας λέω, εγώ το είχα γράψει και πρόσφατα ότι εγώ έκανα ό,τι μου πρόσταξαν οι γιατροί και η πολιτεία. Mm-hmm. Έτσι. Όμως τη ζωή μου δεν την πήρα ακόμα πίσω. Ναι. Δεν την έχω πάρει. Και αν ο κόσμος, κάποιοι άνθρωποι δεν εμβολιάζουν, δεν τα βάλω με όλους, mm-hmm. δεν θα τα βάλω με όλους, mm-hmm. φταίει τη γλωσσία τους. Φταίει το ότι πέσανε στο βωμό της είδησης στα κανάλια. Ποιος θα βγάλει πρώτος και τι είδηση θα βγάλει για να πουλήσει. Να το AstraZeneca με τις θρομπώσεις και θρομπώσεις και θανάτους και θρομπώσεις και θανάτους. Ε, πώς να πάει. Πώς να πάει ο άλλος να κάνει το εμβόλιο. Δεν θα φοβηθεί. Θα φοβηθεί. Έχει παρατηρηθεί πάντως ότι δεν υπήρχε ούτε κυβερνητική συνοχή πάνω στη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή, ακόμα και μέσα από τα κυβερνητικά κλιμάκια ακούγαμε διχογνωμίες. Δεν έγινε μόνο λόγω των δημοσιογράφων και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τους απαλλάξω. Ξέρετε ότι ξέρω, εγώ έχω φίλους μου που οι γιατροί τους λέγανε άστο μωρέ και αργότερα, άστο το κάνεις αργότερα. Μα αυτό είναι επιπλέον τρομακτικό και αυτό σχολιάζω σχεδόν κάθε μέρα. Όταν έχεις τους ίδιους τους επιστήμονες που έχουν σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο, βρε αδερφέ. Και ο ένας βγαίνει και σου λέει πήγαινε κάτω. Και ο άλλος σου λέει γιατί να το κάνεις. Άστο, περίμενε, κάτσε λίγο και δεν πάει ο το ίδιος να το κάνει. Δηλαδή, φτάνει η κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει ότι μέχρι την 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχετε εμβολιαστεί. Όλοι οι υγειονομικοί. Ενώ έχει κάνει τόσο μεγάλη εκστρατεία να πείσει τον πολίτη. Και βλέπεις ότι αυτός που ασχολείται μέσα στον τομέα υγείας, που το έχει σπουδάσει, δεν πάει να κάνει το εμβόλιο. Εσύ ως πολίτης τώρα, τι θα αποφασίσεις να κάνεις. Ακριβώς. Μα τι θα πει εσείς, άμα ο γιατρός σας έδινε αυτή τη συμβουλή, τι θα κάνατε. Θα πηγαίνατε κόντρα και θα ακούγατε τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Χαρδαλιά. Όχι, θα ακούγατε τον γιατρό σας. Διότι ο γιατρός σας έχει τη γνώση. Και από τη στιγμή που σας λέει άστο θα το κάνει, άστο να το κάνεις αργότερα, υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι θέλουν να τσεκάρουν, ότι κάτι θέλουν να δούνε. Και από την άλλη, βέβαια, έρχονται και οι πιέσεις για τους ανεμβολίαστους πολίτες. Θα αρχίσουν να δυσκολεύουν όλο και περισσότερο τα πράγματα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και καμία βεβαίωση δεν μπορούμε να έχουμε, βέβαια. Δηλαδή, έχω προσωπικά γνωστή μου εδώ στην Τρίπολη, όπου και διαμένω τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει αρκετές αλλεργίες. Δεν της δίνει κανένας μια υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να εμβολιαστεί. Και είναι ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός αυτός. Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, με το που θα αρχίσει το κρύο, δεν θα μπορεί να μπαίνει σε ένα εστιατόριο να φάει, δεν θα μπορεί να μπαίνει σε μια κλειστή καφετέρια. Γενικά δεν θα μπορεί να μπαίνει σε πολλά μέρη. Δεν θα μπορεί ούτε στα... φοβάμαι ότι μήπως γίνει και στα σούπερ μάρκετ αυτό. Ναι, κάτι διάβασα κι εγώ σήμερα νωρίς το πρωί. Εν ολίγης, νιώθει απροστάτευτος ο πολίτης και σαν πρόβατος στη σφαγή, μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν τις αμφιβολίες τους, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Ναι. Είναι δεδομένο. Ότι είναι ανυπεράσπιστος ο πολίτης, όπως το λέτε, ανυπεράσπιστος. Δεν υπάρχει σοβαρή πάνω άποψη, μόνο, και να σας πω και κάτι, με απειλές, γιατί ή με δωροδοκίες. Ναι. Το αντίθετο αποτέλεσμα καταφέρνεις, πιστεύω. Και φαίνεται εκ του αποτελέσματος, γιατί όλα στο αποτέλεσμα κρίνονται πια. Ναι. Γιατί και ο άλλος σου λέει κάτι γίνεται εδώ, αυτή η επιμονή. Να εμβολιαστούν όλοι και να... Γιατί πρέπει να πούμε και να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν φόβοι ή κάποια προβλήματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Όμως τα εμβόλια έχουν βγει για να σώζουν και όχι για να φερούν ζωές. Έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Έτσι. Έχει σωθεί η ανθρωπότητα από αυτές τις ενέργειες των καθηγητών, mm-hmm. έτσι, των γιατρών. Ακριβώς. Μην το ξεχνάμε. Γεννιέται ένα παιδί και από 6 μηνών μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει μια σειρά από εμβόλια. Ναι. Γιατί? Για να σωθεί η ζωή του. Για έτσι. Να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς φόβο. Λοιπόν. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Χωρίς εγώ, φόβο. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ έκανα το AstraZeneca. Mm-hmm. Και εγώ και ο σύζυγός μου, ο οποίος έχει
προβλήματα σοβαρά. Ναι. Το κάναμε χωρίς να φοβηθούμε. Όλα καλά πήγαν, φαντάζομαι. Δόξα τω Θεώ, μα δεν είχαμε ούτε το παραμικρό, ούτε καν δέκατα. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα φθηνό εμβόλιο, είναι ένα πιο παλιό εμβόλιο. Τέλος πάντων, υπάρχουν και παίζουν και άλλα πράγματα, έτσι. Σαφώς, σαφώς. Μην πιάσουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχουμε και χρόνο. Θα σας απολαύσουμε την Παρασκευή, πάντως, να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Να τα ξεχάσουμε, η μουσική. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουν κάποιοι και οι ίδιοι οι γιατροί. Ναι. Ό,τι η μουσική είναι φάρμακο για την ψυχή. Εκείνοι φτιάχνουν φάρμακα για το σώμα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε το φάρμακο για την ψυχή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και πώς ξεκινούν από τη ψυχή, ναι. Και καταλήγουν στο σώμα. Μα τι λέτε τώρα. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Άμα η ψυχή δεν είναι καλά και ήρεμη και να μπορεί να έχει έναν τρόπο έτσι να δίνει εντολές να δημιουργηθούν που δημιουργούνται αναμνήσεις και τις επαναφέρεις, mm-hmm. Και ζεις ωραία και οι καινούργιες αναμνήσεις που θα δημιουργήσεις, νομίζω ότι μετά η νόσος της ψυχής θα οδηγεί σε άλλα πράγματα και τα έχουμε δει και αυτά. Δυστυχώς και είναι καταγεγραμμένα από την αρχαιότητα. Αυτά τα είχαν πει οι Έλληνες οι γιατροί. Λοιπόν. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, η κουβέντα μαζί σας υπέροχη, ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω, πραγματικά θα είναι χαρά μου αν έρθετε. Θα το ήθελα, θα κάνω τα δύνατα δυνατά, διότι εργάζομαι και το βράδυ σε μια άλλη δουλειά, η οποία δυστυχώς με κρατάει μέχρι αργά. Παρ' όλα αυτά θα κάνω τα δύνατα δυνατά να προσπαθήσω να έρθω, αν όχι θα βρούμε τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρούμε τρόπο. Εύχομαι σε όλους τους φίλους καλημέρα. Τους περιμένουμε με χαρά, mm-hmm. Και τους υποσχόμαστε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας έχετε προσφέρει μέχρι τώρα και για αυτή την πανέμορφη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα καλά, σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αρκαδία 938.